Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Μια νέα πρόταση για τα κυπριακά δεδομένα προσφέρει αυτή την Τετάρτη η εταιρεία Cypria Auctions. Έργα τέχνης λοιπόν πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτή την Τετάρτη στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκοσία και όσοι πιστοί προσέλθετε. Σπάνια έργα τέχνη συμπεριλαμβανομένου και ενός πορτρέτου του Ανδρέα Κριεζή αλλά και έργο του Σολομού Φραγκουλίδη πρόκειται να δημοπρατηθούν την Τετάρτη στο ξενοδοχείο Χίλτον με πρωτοβουλία της εταιρείας Cypria Auctions. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, με την ανακοίνωσή μας για πρόθεση δημιουργίας ενός θεσμού στην Κύπρο που πράγματι βλέπουμε τώρα ότι πολύ τον χρειάζεται το συλλεκτικό κοινό της Κύπρου. Ελπίζουμε πράγματι αυτό που ξεκινάμε σήμερα να γίνει θεσμός που πραγματικά να σταθεί στον χρόνο διαχρονικά, τόσο για το επίπεδό του, όσο και για τη συνέπειά του αναφορικά με την τέχνη. Τα έργα τα οποία έχουν συλλεγεί για την δημοπρασία είναι έργα Κυπρίων και Ελλήνων καλλιτεχνών που χαρακτηρίζονται ως κυπρολογικού ενδιαφέροντος. Στη συλλογή συμπεριλαμβάνονται σπάνια έργα μεγάλων καλλιτεχνών όπως η κουβεντούλα του Σολομού Φραγκουλίδη, το οποίο συγκαταλέγεται στα αριστουργήματά του. Ο Φραγκουλίδης, επειδή κιόλας ήταν και αγιογράφος και έκανε εξαιρετική αγιογραφία και έζησε χρόνια στην Ελλάδα, μάλιστα αγωνίστηκε και στην Αντίσταση. Έχει όλα τα στοιχεία της Σχολής Καλών Τεχνών στη δουλειά του. Και αυτό είναι το πιο ενδεικτικό που έχω τουλάχιστον δει μέχρι σήμερα εγώ. Στη δημοπρασία μπορεί να λάβει μέρος οποιοδήποτε μέσω τριών οδών, είτε με την παρουσία του στην δημοπρατική σεάνς, είτε μέσω τηλεφώνου ή ακόμα μέσω γραπτής προσφοράς. Αξίζει να αναφέρουμε ότι για τα έργα έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο Κύπροι και Ελλαδίτες πλειοδότες, αλλά και συλλέκτες από την Αμερική, την Ευρώπη, τη Νέα Ζηλανδία και το Κουβέιτ. Και τώρα να δείτε.